φέτος όπως πριν 4 χρόνια, το 2018, που κάναμε την τελευταία εκδήλωση, κύλησε καλά, είχαμε επιτυχία. Ο κόσμος πάλι ήρθε με ένα παλμό, μια δυναμική, τους άρεσε ο τόπος, η πλούσια έκθεση από την πολιτική προσφυγιά, το τραγούδι, η συνέβριση των ανθρώπων ξανά μετά από τόσα χρόνια είχε έναν παλμό, έναν ενθουσιασμό. Σιγά-σιγά, εάν τα καταφέρουμε, να προσευχήσουμε τους νεότερους πολιτικούς πρόσφυγες. Πάει το Αργός, πάει το Βλάσι, πάει και το Βογατσικό. Δεν προχωρείς κι άλλο χώρι, πάει και το Νεστοριό. Πάει το Αργός, πάει το Βλάσι, πάει και το Βογατσικό. Δεν προχωρείς κι άλλο χώρι, πάει και το Νεστοριό. Στο μυαλό μας, σαν να είναι εδώ μαζί μας. Βρίσκονται στην ψυχή μας, στην καρδιά μας. Τους θαυμάζουμε, εμπνεόμαστε εμείς οι νεότεροι, γιατί ποτέ δεν λύγησαν. Διαβίου σταθεροί, χωρίς να παρεκκλίνουν ποτέ από τις αρχές τους, χωρίς να παρεκκλίνουν ποτέ από την ιδεολογία τους. Είναι οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης 1940-1949. Τα προηγούμενα ανταμώματα των πολιτικών προσφύγων στο ετήσιο αυτό ορόσημο έρχονταν μαζί με τους συγγενείς τους και τα παιδιά τους. Σήμερα πολλοί δεν είναι κοντά μας. Αλλά τα βήματά τους, τα παιδιά τους πρέπει να έρχονται εδώ με την υπόσχεση να καλύψουν τα κενά. Ευχαριστούμε όλους αυτούς που συνετέλεσαν για να πραγματοποιηθεί ξανά το αντάμωμα των πολιτικών προσφύγων. Είναι μία νέα αρχή να δουλέψουμε συλλογικά όλοι μαζί με ευρηματικότητα για να γίνει αυτή η συνάντηση σταθερό ετήσιο ραντεβού και γιατί όχι στο μέλλον να έχουμε κι άλλες ενδιάμεσες εκδηλώσεις εκτός από αυτό το ετήσιο ραντεβού. Να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας, να γνωριστούν καλύτερα οι συγγενείς αντί να χαθούν στη μέγενη του χρόνου.
Οι πολιτικοί πρόσφυγες είναι σάρκα από τη σάρκα των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του ένδοξου Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που ήταν ο κορμός, ο εμπνευστής, ο δημιουργός του ΕΑΜ Ελλάς, ΕΠΟΝ, Όπλα, Εθνική Αλληλεγγύη και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Στην ΠΕΑ Δημοκρατικό Στρατός Ελλάδας όλοι οι αγωνιστές έχουν ισότιμη θέση. Ήταν τεράστιες τέτοιες οι συνθήκες που κρίνονταν η εξέλιξη της μελλοντικής του ζωής των αγωνιστών, δηλαδή αν θα προλάβουν να περάσουν τον ΑΟΟ ποταμό ή αν θα τους συλλάβει ο κυβερνητικός στρατός, που κρινόταν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μια τέτοια ιστορία είναι αυτή του καπετάν Άλκη, που σταμάτησε στην όχθη του ποταμού. Ήρθαν στο μυαλό του, στην όχθη του ποταμού, τα πρόσωπα των γονιών του και της γυναίκας του και σταμάτησε. Και τότε το συνέλαβε ο κυβερνητικός στρατός. «Πέρνα, Μιχάλη», του φωνάζαν οι σύντροφοί του. Η μικρή καθυστέρηση ήταν η αιτία να συλληφθεί. Να καταδικαστεί σε θάνατο το 49, να πάει εξορίες, βασανιστήρια κλπ. Αν είχε προλάβει να περάσει, θα γύριζε μετά από 22 χρόνια το λιγότερο, δεν θα ξανάβλεπε ποτέ τους γονείς του και θα βλέπε την 20χρονη σύζυγό του σε διπλάσια ηλικία, όπως έλεγε ο ίδιος. Τόσο κοντινά ήτανε το να βρεθεί κάποιος να περάσει τον ΑΟ ή να συλληφθεί από τον κυβερνητικό στρατό. Στην ΠΕΑΕΣΟΕ αντιπαλεύουμε κάθε χυδαία προσπάθεια που γίνεται για την αλλαγή της ιστορίας από δεξιούς και αριστερούς. Δεν θα αποστούμε ποτέ από αυτό το καθήκον. Συναγωνίστριες, συναγωνιστές, εδώ και 13 χρόνια το ΣΟΣ Βέρμιο αγωνίζεται για να αποφευθεί η εγκατάσταση ενός από τα μεγαλύτερα αεολικά πάρκα, ίσως και πανευρωπαϊκά, στο βουνό μας. Στο βουνό των Ηρώων, στο βουνό του 1821, των Κλεφτάδων και Αρματολών, στο βουνό του Κατοχικού Πολέμου, στο βουνό του Εμφυλίου, των Πατεράδων, των Παππούδων μας βουνό, του Αντάρτη και της Αντάρτισσας, που σε όλες τις περιπτώσεις αντιστάθηκαν με μια ιδέα και μόνο, να αλλάξουν τον κόσμο, να υπερασπιστούν με οποιοδήποτε τίμημα, και όλοι γνωρίζετε ότι δεν ήταν λίγες οι φορές που το τίμημα αυτό ήταν βαμμένο αίμα και ξενιτιά, την πατρίδα και την αξιοπρέπειά τους, τα ιδανικά τους. Βρισκόμαστε στο άλσος του Αγίου Νικολάου, στους πρόποδες του όρους Βερμίου. Αυτές οι σκιές, τις οποίες κρυβόμαστε τώρα και απολαμβάνουμε τη δροσιά, είναι δικές του. Αυτός ο ήχος του νερού που κυλά στο ποτάμι είναι δικός του. Αυτό το μοναδικό τοπίο έχει όνομα. Έχει και όνομα και ιστορία. Και είναι βαρύ, ασήκωτο και αδιαπραγμάτευτο. Βέρμιο. Στο Βέρμιο έχουν χαθεί ζωές και ζωές από εκείνους τους αγώνες. Ακόμη οι ψυχές τους φέρνουν βόλτες εκεί πάνω. Και αν έχεις την ηρεμία να αφουγκραστείς στη φύση, θα τις ακούσεις να συνομιλούν, να κάνουν πάλι συζητήσεις πολιτικές, για έρωτες παλιούς τους να μιλάνε. Θα μπορούσε το Βέρμιο να μας μάθει ιστορία. Σήμερα, στις κορυφές του και πάνω στις πλάτες μας, έχει στηθεί ένα κακόβουλο παιχνίδι από εκείνους που κρατάνε παγκοσμίως τα ηνία. Με πρόσχημα την ενέργεια και με μοναδικό αυτοσκοπό τους το οικονομικό κέρδος, το δικό τους κέρδος και μόνο, παίζουν με το μέλλον τούτου του τόπου. Με κίνδυνο να επηρεάσουν τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής, με δεδομένη την επιρροή τους στη χλωρίδα και πανίδα του Βερμίου, με την απαράδεκτη και προσβλητική αισθητική απέναντι στην ίδια τη φύση και στον άνθρωπο, τοποθετώντας υπερμεγεθείς ανεμογεννήτριες, τα ξεπερνάνε τα 200 μέτρα, καταστρέφοντας τα πάντα και επηρεάζοντας και το μικροκλίμα, εμείς απαντάμε. Δεν είναι θέμα ενέργειας, είναι θέμα πολιτικό. Δεν είναι θέμα άφε, είναι θέμα ταξικό. Είναι θέμα προσβολής, αξιοπρέπειας, ιδεολογικό θέμα, θέμα ζωής και θανάτου. Την ερχόμενη Τρίτη, 5 Ιουλίου στις 7, θα γίνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο πάνω σε αυτό το θέμα. Καλούμε όλους τους ευαισθητοποιημένους ενεργούς πολίτες να δηλώσουν παρόν στη διαμαρτυρία που θα στηθεί μπροστά από το Δημαρχείο. Δεν θα επιτρέψουμε να τρυπήσουν τη γη των παππούδων και των γονιών μας, τη γη των παιδιών μας. Δεν θα μαγαρίζουν τα αγιασμένα από αίμα χώματα των προγόνων μας. Δεν θα τους περάσει. Ο λαός έδινε και θα δίνει τις απαντήσεις. Ο λαός δίνει τη λύση. Κανένας αγώνας δεν γίνεται άδικα. Ήμασταν πάντα παρόντες όταν γραφόταν ιστορία. Και ήμασταν και θα είμαστε στη σωστή πλευρά. Να είστε καλά. Θα νικήσουμε.
ηρωικοί μαχητές του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, του Δημοκρατικού Στρατού, περήφανοι απόγονοι των μαχητών. Εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σας απευθύνουμε τον πιο θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό. Για το κόμμα μας είστε σάρκα από τη σάρκα του, αίμα από το αίμα του, γιατί είστε πρωταγωνιστές και ζωντανοί φορείς της ιστορίας του. Στο πρόσωπό σας, το Κομμουνιστικό Κόμμα τιμά όλους τους αγωνιστές της Ιαμικής Αντίστασης, τους μαχητές και τις μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού, που υπερασπίστηκαν τη ελευθερία του λαού σε μια κορυφαία στιγμή της ταξικής πάλης. Υποκλεινόμαστε στους εκτελεσμένους, σε αυτούς που δώσανε τα νιάτα τους και τη ζωή τους, έμειναν πιστοί σε αξίες και ιδανικά. Τιμάμε τους μάρτυρες των φυλακών και της εξορίας, κάθε κυνηγημένο αγωνιστή, τιμάμε εσάς που βιώσατε την πολύχρονη πολιτική προσφυγιά. Η συνάντησή σας αυτή κάθε χρόνο δεν είναι εθιμοτυπική, βοηθά να μένει ζωντανή ιστορική μνήμη, να μεταφέρετε ατόφια από γενιά σε γενιά κόντρα στην επιδίωξη των αστών και των επιτελείων τους, να τη διαστρεβλώσουν, να τη σβήσουν. Βοηθά να εμπλουτίζεται ιστορική και πολιτική πείρα για να αντλούνται τα σωστά διδάγματα τόσο χρήσιμα για την εξέλιξη της ταξικής πάλης και στον πρωτοπόρο λόγο του ΚΚΕ σήμερα. Καμιά αλλαγή, καμιά κατάκτηση δεν δόθηκαν χάρισμα, δεν έπεσαν από τον ουρανό. Όλα αυτά γίνανε με τους αγώνες του λαού μας, με το Κομμουνιστικό Κόμμα πάντα στην πρώτη γραμμή, όπως τότε που το κόμμα μας μεγαλούργησε στη συντριβή του φασισμού στη χώρα μας και στην απελευθέρωσή της από τον ξένο κατακτητή. Τότε που το ΚΚΕ δεν δίδιασε μπροστά στην πιο σκληρή ταξική αναμέτρηση με τον αντίπαλο, γράφοντας την επιπιαία του Δημοκρατικού Στρατού για μια Ελλάδα ελεύθερη και σοσιαλιστική. Όλη η εκατοντάχρονη ιστορία του κόμματός μας είναι ένας συνεχής, αδιάκοπος αγώνας των κομμουνιστών για τα δικαιώματα στη ζωή, για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτός ο αγώνας μόνο μάταιος δεν είναι. Αυτή η κοινωνία, η σοσιαλιστική, αποδείχθηκε ότι δεν είναι ουτοπία. Γι' αυτό την πίστη και την αισιοδοξία μας για τη νέα, ανώτερη κοινωνία δεν την αντλούμε μονάχα από τα ηρωικά σύμβολά μας με τις ματωμένες σημαίες μας, από τους ήρωες και μάρτυρές μας, αλλά και από τις νίκες και τις ήττες του Παγκόσμιου Επαναστατικού Κινήματος μέσα από τη μεγαλειώδη προσφορά της Μεγάλης Οκτωβριανής Επανάστασης που έσπασε τον πάγο και χάραξε τον δρόμο. Την αντλούμε από την περήφανη αντιφασιστική νίκη των λαών με την καθοριστική συμβολή και τις θυσίες του ηρωικού σοβιετικού λαού και του ανίκητου κόκκινου στρατού. Όλοι αυτοί οι αγώνες απέδειξαν ότι ο καπιταλισμός δεν είναι ανίκητος, ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε μια άλλη, ανώτερη κοινωνία με ισότητα και δικαιοσύνη για όλους τους ανθρώπους. Με τη δύναμη της επαναστατικής ταξικής πάλης, τη δύναμη των εκμεταλλευόμενων, των καταπιεσμένων, που όταν βγαίνουν ορμητικά στο προσκήνιο, τότε τον γυρίζουν τον τροχό της ιστορίας μπροστά. Επιβεβαιώθηκε η δυνατότητα της εργατικής τάξης να εκπληρώσει την ιστορική της αποστολή, γιατί είναι η μόνη κοινωνική δύναμη που μπορεί και πρέπει να ηγηθεί στον επαναστατικό αγώνα για μια κοινωνία χωρίς φτώχεια και ανεργία, χωρίς πολέμους και ξεριζωμό. Ο πόλεμος στην Ουκρανία μένεται. Ο κίνδυνος της επέκτασής του μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Είναι χρέος του λαού μας και σε αυτή την αντιπαράθεση να πάρει μέρος με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Το κόμμα καταδίκασε από την πρώτη στιγμή την απαράδεκτη υπεριαλιστική εισβολή της Ρωσίας και εξέφρασε την αλληλεγγύη στους λαούς της Ουκρανίας και της Ρωσίας, σε όλους τους λαούς που είναι πάντα τα θύματα της κρεατομηχανής των υπεριαλιστικών πολέμων. Γνωρίζουμε καλά, οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι και η υπεριαλιστική ειρήνη έχουν τον ίδιο παρονομαστή, τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Έχουν και τα ίδια θύματα, τους λαούς που θυσιάζουν το μόχθο τους, τα όνειρα και τη ζωή τους ακόμη για τα κέρδη των ολίγων. Για μας ο αγώνας για ειρήνη σημαίνει αγώνα ενάντια στο σάπιο σύστημα που υποβαθμίζει την ανθρώπινη ζωή και ύπαρξη, που γεννάει κρίσεις, ανεργία, φτώχεια, προσφυγιά, επεμβάσεις και πολέμους. Είναι αγώνας για έναν άλλο κόσμο, χωρίς εκμεταλλευτές και εκμετάλλευση. Για τον κόσμο, για έναν κόσμο της συναδέλφου των λαών, όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από καταγωγή, θρήσκευμα, φύλο και χρώμα δέρματος. Καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή τις ανιστόλητες, αντικομμουνιστικές και αντισοβιετικές δηλώσεις του Προέδρου Πούτιν, που αποτέλεσαν την ιδεολογική προπαρασκευή της απαράδεκτης εισβολής. Η επίκληση του αντιφασισμού από την ηγεσία της Ρωσίας είναι προσχηματική. Είπαμε καθαρά, κοροϊδεύει τους λαούς. Για δεύτερη φορά, στα τελευταία 30 χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την ανατροπή του σοσιαλισμού, ο πόλεμος επέστρεψε στην Ευρώπη. Μετά τη Ιουγκοσλαβία, σήμερα
αλληλοσπαράσσονται οι λαοί της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ζουν έναν αδελφοκτόνο πόλεμο. Λαοί που για πολλές δεκαετίες έζησαν αδελφωμένοι στις συνθήκες του σοσιαλισμού, που νίκησαν μαζί τη φασιστική πανούκλα, που κάρφωσαν μαζί τη σημαία της νίκης στην καρδιά της ναζιστικής Γερμανίας, που μαζί οικοδόμησαν το ειρηνικό τους μέλλον. Μαζί δημιούργησαν πρωτοφανή επιτεύγματα σε όλες τις σφαίρες της ανθρώπινης δημιουργίας, της επιστήμης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της ευημερίας των ανθρώπων. Σήμερα, στις συνθήκες του καπιταλισμού, βρίσκονται σε εχθρικά χαρακώματα. Αυτή την ιστορική αλήθεια δεν μπορεί να την καταργήσει κανένα αντισοβιετικό διάγγελμα του Προέδρου Πούτιν, καμιά αντικομμουνιστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Φωτίζει, γιατί φωτίζει και θα φωτίζει το δρόμο των λαών προς το μέλλον. Αναδεικνύουμε και καταδικάζουμε ταυτόχρονα και την αισχρή υποκρισία του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ελληνικής κυβέρνησης και των άλλων ευρωατλαντικών κομμάτων που καμώνονται ότι τάχα πρώτη φορά βλέπουν πόλεμο στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ότι μόλις σήμερα αντιλήφθηκαν δήθεν τις πράξεις αναθεώρησης των διεθνών συνθηκών και της αλλαγής των συνόρων. Όμως το διεθνές δίκαιο είναι ζήτημα συσχετισμού δύναμης. Σήμερα πολλαπλασιάζονται τα δεινά και οι κίνδυνοι για τους λαούς, γιατί η δύναμη σήμερα είναι στα χέρια των μεγάλων υπηρεαλιστικών δυνάμεων. Γιατί σήμερα δεν υπάρχουν πια η Σοβιετική Ένωση και το παγκόσμιο σοσιαλιστικό σύστημα. Η πόλεμη είναι το αποτέλεσμα των ανταγωνισμών ανάμεσα στους υπηρεαλιστές, που μέσα στη βαθιά κρίση του υπηρεαλιστικού συστήματος δεν μπορούν να ξεπεράσουν με διπλωματικά και πολιτικά μέσα. Ο σημερινός πόλεμος στην Ουκρανία δεν ήρθε από το πουθενά. Ο λαός της Ουκρανίας σήμερα δέχεται τα πειρά δύο αντιμαχόμενων υπεριαλιστικών κρατών και ενώσεων, γιατί η χώρα αυτή διαθέτει πολλά φυσικά πλούτη και έχει σημαντική γεωστρατηγική θέση. Υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και αντιπαραθέσεις εδώ και 30 χρόνια ετοίμασαν και έφεραν τον σημερινό πόλεμο. Οι λαοί δεν πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στον έναν ή στον άλλον υπεριαλιστή. Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους. Δεν έχουν κανένα όφελος από αυτή την αντιπαράθεση. Ενωμένη πρέπει να δώσει τον κοινό αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση και τον πόλεμο. Κανένας λαός δεν πρέπει να μπει κάτω από τις σημαίες των υπεριαλιστών καμίας αστικής τάξης. Καμία εμπιστοσύνη λοιπόν στην αστική τάξη, τις κυβερνήσεις και τα κόμματά της. Γνωρίζουμε καλά τις αστήρευτες δυνάμεις του λαού μας, παλεύουμε ο ίδιος να εμπιστευτεί τη δύναμή του. Αυτός ο αγώνας για την καλυτέρευση της ζωής μας να εκφραστεί, καλούμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και στη μάχη των εκλογών, για να τιμωρηθούν όλοι αυτοί που μας έφεραν ως εδώ, για να ανασάνει ο λαός και από καλύτερες θέσεις να παλέψει. Ξεχωριστή θέση σε αυτούς τους αγώνες του λαού μας, στο εργατικό, στο λαϊκό κίνημα, έχουμε οι απόγονοι της ηρωικής δρακογενιάς των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Τα παιδιά των αγωνιστών και αγωνιστριών πρέπει και τώρα, σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, να βρισκόμαστε μαζί και πλάι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, στους αγώνες για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς πολέμους, προσφυγιά, στους αγώνες για την σοσιαλιστική προοπτική. Εμείς είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και θα νικήσουμε. Χαιρετώ όλα τα αδέρφια μας, από όπου κι αν είναι, από την Τασκέδη, από τη Βουλγαρία, από την Πολωνία, από την Τσεχία. Εγώ ήρθα από το Δήλες Ιδιωτίας. Αποφάσισα να μην έρθω. Αλλά λέω θα πάω, γιατί κάποτε με τους γονείς μας εδώ ερχόντουσαν από τα χωριά τους και εμείς από τις πόλεις που μέναμε. Για πρώτη φορά ήρθα μετά από πολλά χρόνια. Νιώθω συγκίνηση, νιώθω χαρά που είδα γνωστά πρόσωπα, αλλαγμένα, αλλά πολύ δικά μου. Θέλω να σας πω για την παλιά γειτονιά. Παλιά γειτονιά δεν υπάρχει στο χάρτη. Παλιά γειτονιά γίναν όλα μια στάχτη. Παλιά γειτονιά, οι αναμνήσεις με πάνε, χρόνια καλά, πίσω πια δεν γυρνάνε.
Παλιά γειτονιά με τα σπίτια σου τ' άσπρα. Παλιά γειτονιά με λουλούδια στη γλάστρα. Παλιά γειτονιά, τα παιδιά σου πού να είναι. Σκόρπισαν πια, μα δεν λησμονάνε. Παλιά γειτονιά πάντα θα σε τραγουδώ. Παλιά γειτονιά στα όνειρά μου θα σε δω. Παλιά γειτονιά έστω έτσι να μπορώ να θυμάμαι τον παλιό καλό καιρό. Ευχαριστώ. Άνθρωποι και ανθρωπάκια. Ανθρωπάκια, ανθρωπάκια, μα πιστεύετε πως μπορεί ένας βάλτος θολό ποτάμι λίμνη να γίνει γαλανή, με το να φάτε και να πιείτε και ζεστά να κοιμηθείτε και μετά εσείς θα πείτε πως κάτι κάναμε κι εμείς για αυτήν εδώ τη δόλη αγής. Μα ψηλά και πιο ψηλά σας, άνθρωποι είναιτε αυτοί, με δυνατά σαν κυπαρίσια το κορμί και την ψυχή, χωρίς φόβο και με πείσμα δίνουν χρώμα στη ζωή. Με την πίστη στην καρδιά τους ανοίγουν οι ουρανοί και πεθαίνουν τα ανθρωπάκια που δεν έχουν ψυχή. Μένει ο άνθρωπος μονάχα για παντοτινά στη γη. Θα έρθουν καιροί, καιροί ευτυχισμένοι, σκλάβοι δεν θα είναι τότε οι λαοί. Hey! Θα ζούμε τότε πια δεχομένοι σε μια ελεύθερη ελληνική ζωή. Θα ζούμε τότε πια δεχομένοι σε μια ελεύθερη ελληνική ζωή. Βραδιά στην άουσα με αστροφεγγιά πήγανε οι αντάρτες, βάλανε φωτιά. Βάλανε φωτιά. Βάλανε φωτιά. Κλάψανε την τραπέζα κι όλα τα χαρτιά για να ξεχρεώσουν την φτωχολογιά. Την φτωχολογιά. Έβαλαν τα μπάντζερ και τα αυτόματα κι όλοι μπουραντάδες μέσα αυτόματα. Μέσα αυτόματα. Μέσα αυτόματα. Τα οχυρία της Νάουσα δεν υπάρχουν πια. Βήκανε οι αντάρτες, βάλανε φωτιά. Είμαστε ικανοποιημένοι. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε μια χρονιά καλύτερη. Και συνεχίζεται και αυτό. Συνεχίζουμε καλά. Και